Έλα παιδιά, τι γίνεται, Ζενάρ εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο μου το vlog, ωραίος πλάτανος αυτός. Και σήμερα είναι έτοιμη η σέλα παιδιά, είμαι πάρα πολύ έτοιμος γι' αυτό, ενθουσιασμένος πάρα πολύ. Γιατί όπως σας είπα, είχα αρχίσει να μην άντεχα την παλιά. Και λόγω του ότι βγάζω πολλές ώρες πάνω στο μηχανάκι πλέον και λόγω του ότι... Ρε φίλε, είναι 100 ευρώ. Δώσ' τα εκεί πέρα, πάνε στο διάλο, να είσαι άνετος. Δηλαδή, πραγματικά, κάνοντας αυτή τη δουλειά που κάνω, απορώ γιατί δεν το έχω κάνει πιο πριν. Εν πάση περιπτώσει, θα τη δείξω κιόλας. Γιατί, όπως σας είχα πει, ο σκοπός ήταν να ήταν και όμορφη και άνετη. Δηλαδή, ήθελα ένα συνδυασμό μήνυση σαν τη σέλα του παππού. Δηλαδή, καλή και η άνεση. Αλλά, πώς να σου πω, ρε φίλε, δεν θα βάλω καλαθάκι μπροστά για να μην πάρω ένα backpack. Έτσι. Μην είναι παππουδίλα τελείως. Και ας μην το έχω τόσο για βόλτες στο μηχανάκι, εντάξει. Παρεμπιπτόντως δεν ξέρω αν το είπα στο προηγούμενο βίντεο, αλλά έγινα 24. 24 χρονών εννοώ. Και το περίμενα πάρα πολύ αυτό, γιατί επιτέλους θα βγάλω δίπλωμα Α. Το Α2, όπως σας είπα, το είχα σκυπάρει. Έχω βγάλει μόνο Α1. Διότι δεν υπήρχε λόγος να βγάλω Α2. Μιας και δεν είχα στα σχέδιά μου να πάρω ένα μηχανάκι άλλο. Δεν είχα στα σχέδιά μου να πάρω κάποιο και να το χρησιμοποιώ κανονικά. Αυτή δεν με έχει δει καθόλου. Μπα, με έχει δει. Οπότε θεώρησα ότι θα ήταν κάπως πεταμένα λεφτά να πάω να βγάζω διπλώμα τώρα, παράβολα, λάδια. Καλά, λάδια δεν θα έδινα προφανώς. Είναι ιδεολογικό, παιδιά. Δεν δίνω λεφτά για λάδι, να πάω να γαμηθεί. Και τι εννοώ ιδεολογικό, εννοώ ότι ξέρω ότι κοστίζει παραπάνω, αλλά προτιμώ να κοπώ και να πάω να ξαναδώσω παρά να του δώσω λάδι. Ρε φίλε, είναι πολύ σαπίλα αυτό το σύστημα που έχουμε, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Όλο βασικά το Υπουργείο Συγκοινωνιών είναι, παιδιά, για πέταμα. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, να θες να αλλάξεις δίπλωμα και να πρέπει να καταθέτεις χαρτιά, να πηγαίνεις σε υπουργεία, να τέτοιο. Δηλαδή, μάγκα, έχουμε το ίντερνετ, είναι 2022, έπρεπε αυτά να τα καταθέτεις online. Ακόμα και μια μεταβίβαση να γίνεται online, μέσα σε 2 λεπτά. Όταν δίνεις το δίπλωμά σου και περιμένεις το επόμενο, πέρα ότι κάνει 3 μήνες για μια καρτούλα η οποία φτιάχνεται σε 1,5 λεπτό, η οποία κι αυτή, κάποιοι ξέρετε ότι άμα πληρώσει κάτι παραπάνω, στη βγάζουν πιο νωρίς. Όλα, παιδιά, για τα χρήματα. Όλα. Δηλαδή, όλο το Υπουργείο είναι όλο για πέταμα. Από την οδήγηση, από τη σχολή οδηγών, η οποία έχω ακούσει και κρατάει λεφτά στα λάδια. Λάδια, όχι για το αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι 100 ευρώ τα λάδια και σου λένε 150 για να τσιμπήσει και ο δάσκαλος, το οποίο είναι εσχρότατο. Καλά, όχι ότι το άλλο δεν είναι, αλλά λέμε τώρα. Μεταβίβαση, σου λέει θέλει 70 ευρώ, ρε μαλάκα, 100 πόσο θέλει. Σε άλλες χώρες απλά μπαίνεις online, κάνεις μεταβίβαση, δεν κοστίζει τίποτα. Εδώ αλλαγή διπλώματος κάνεις και πρέπει να περιμένεις 3 μήνες και έχεις ένα χειρόγραφο χαρτί, ρε φίλε, αν είναι δυνατόν. Αν δεν ήξερα ότι είμαστε οπωσδήποτε. Αν δεν ήξερα ότι είμαστε σίγουρα στο 2022, θα έλεγα ότι ζούμε στη δεκαετία του 50. Λοιπόν, ο μάγκας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι καλούλης μου, ρε παιδιά. Κάτι τέτοιοι τυπάδες. Και ο Γλυκούλης, ενώ ήξερα δεν θα πάω πουθενά. Το βλέπω, δεν μπορώ να κουνηθώ. Πάλι έκανε. Ωραίος. Παιδιά, τι φάση με αυτά τα πατίνια. Βλέπω κι άλλους τώρα. Αυτός εδώ, ας πούμε, κάνει delivery αυτή τη στιγμή. Από ό,τι βλέπω. Παιδιά, βλέπω συνέχεια τέτοιους τυπάδες με πατίνια. Και εντάξει, όταν δεν το παρακάνουν, ρε παιδί μου, είναι κομπλέ. Εντάξει. Είναι λίγο επικίνδυνο, πιστεύω, λόγω των δρόμων που έχουμε. Αλλά εντάξει, απ' την άλλη, άμα αρχίσουμε και τα κυκλοφορούμε περισσότερο αυτά τα εργαλεία, τουλάχιστον για μέσα στην πόλη, δεν είναι κακό. Και σκεφτείτε, παιδιά, με αυτά πόσο μειώνεται κίνηση. Δηλαδή, πέρα από τη ρήπανση, είναι και ότι μειώνεται και κίνηση, ρε παιδιά. Σκεφτείτε τώρα, αντί να είχαμε εδώ πέρα 20 αμάξια μπροστά, να είχαμε 20 τέτοια πατίνια. Τίποτα, θα ήταν ο δρόμος σφαίρα, θα φεύγαμε. Όπως φεύγω εγώ τώρα και μένουν πίσω τα αυτοκίνητα. Αλλά ρε παιδιά, όπως και οι ποδηλάτες, μην το παρακάνετε, ρε γάμουτο. Τις προάλλες είμαι εκεί πέρα παράδρομο σε Κηφισό και βλέπω τον άλλον με το πατίνι να έβγαινε από τον Κηφισό, τύπος, Ο τύπος ήταν κανονικότατα στον Κηφισό μέσα. Ούτε καν σε παράδρομο. Μήπως το παρακάνετε λίγο, όπως και οι ποδηλάτες, θα το ξαναπώ. Πάει ο άλλος ποδηλάτης τώρα και βγαίνει Κηφισό. Ναι, ρε φίλε, βγες και Αττική Οδό, άμα είναι. Θα σε πατήσουν από πάνω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και εγώ δεν είμαι από αυτούς τους τυπάδες που λένε να πεθάνουν οι ποδηλάτες να τους πατήσει η νταλίκα και τέτοια. Δεν είμαι από αυτούς. Καλά κάνουνε. Αλλά ρε παιδιά, λίγη συνέστηση. Πού βρίσκεστε. Δηλαδή, μην το παρακάνουμε. Τέλος πάντων, παιδιά, τα έχει πάρει όλα η μπάλα. Το βίντεο υποτίθεται για τη σέλα. Αλλά έχει πάρει σχολές οδηγών, υπουργεία, ποδηλάτες, ό,τι θες. Έτσι είναι η φάση σε αυτό το κανάλι. Και για αυτούς που κράζουν τους ποδηλάτες και τους άλλους με τα σκουτεράκια και αυτά, τα πατίνια εννοώ. Μάγκες, σκεφτείτε ότι όσο ενοχλητικοί είναι αυτοί που για κάποιο λόγο τους δεν ξέρω, είναι αυτό το κόμπλεξ ανωτερότητας που έχουν όλοι και το βγάζουν στο δρόμο όλοι.
Δηλαδή έχεις αυτοκίνητο, το παπί είναι, που πας με το παπί, που τέτοιο, σε ό,τι δρόμο κι αν είσαι έτσι και εδώ πέρα να είμαι, δεν έχει σημασία. Υπάρχει κόμπλεξ, υπάρχει παιδιά μεγάλο κόμπλεξ και αντίστοιχα είναι μεγαλύτερο προς ποδηλάτες και τώρα με αυτά τα πατίνια έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Έχω ξαναμιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτά τα κόμπλεξ και να σας πω και κάτι, όσο ενοχλητικοί θεωρούνται αυτοί οι ποδηλάτες και αυτοί με τα πατίνια, άλλο τόσο ενοχλητικοί θεωρούνται και οι τυπάδες με την τρύπια εξάτμιση που περνάνε και σηκώνουν όλη τη γειτονιά στο πόδι. Οπότε πιστεύω ότι όλα πρέπει να γίνονται. Υπάρχει χώρος για τα πάντα, αλλά να είναι τη σωστή στιγμή, την κατάλληλη ώρα. Μην μου τρέχεις τώρα, ρε φίλε, μέρα μεσημέρι και κάνεις κόφτες μες στα στενάκια, ρε φίλε, με την τρύπια εξάτμιση. Είσαι μαλάκας. Είσαι μαλάκας. Βγες σε έναν ανοιχτό δρόμο, ρε φίλε, και άνοιξε το. Δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Λοιπόν, φτάσαμε, παιδιά, όπως σας κλείνω και επανέρχομαι με τη νέα σέλα. Τα λέμε. Έλα, παιδιά, την πήρα τη σέλα. Λοιπόν, όπως είδατε, η σέλα, παιδιά, είναι ένα λουλούδι. Νάτος, τι θες να κάνεις, ρε μαγκά? Κοίτα εδώ, έφαγα ένα φανάρι εξαιτίας του. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, η σέλα είναι ένα λουλούδι. Κάνει πιο ψηλό το μηχανάκι. Επίσης, όπως είδατε, ήταν και η Ραφέστ. Εγώ τις έβαλα ανθρακή, έτσι γκρι. Ο βασικός σκοπός ήταν να τις κάνω κόκκινες, γιατί έχει και κόκκινες λεπτομέρειες στο σπρίντερ. Αλλά θα σας πω τώρα τι έγινε. Οι κόκκινες με τον καιρό και με την έκθεση στον ήλιο αρχίζουν και έχουν φθορά πολύ γρήγορα. Οπότε δεν ήθελα να τις δώσω λίγο καιρό ροζ και είπα να μην το ρισκάρω. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η σέλα αυτή μπορεί να είναι πιο όμορφη, μπορεί να είναι πιο βολική, αλλά σίγουρα δεν είναι πιο ανθεκτική. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Ας πούμε την παλιά, όπως σας είπα, δεν την πρόσεχα καθόλου. Πιεστικά, νερά, τίποτα, ρε. Δεν ένιωθε τον πάτο της η σέλα. Αυτοί, ας πούμε, μου είπανε όχι πιεστικό, όχι τέτοιο. Που εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει, γιατί εγώ το μηχανάκι το πλένω κυρίως με πιεστικό. Φαντάζομαι ότι απλά θα ρίχνω τόσο στη σέλα και θα ρίχνω στα υπόλοιπα. Παιδιά, το άγχος μου πριν ήταν άμα θα είναι όμορφη, παύλα άνετη. Το ξεπέρασα αυτό, είναι και όμορφη και άνετη. Και τώρα που δοκιμάζω τις λακκούβες, παιδιά, νιώθω πολύ μεγάλη διαφορά στην αίσθηση της λακκούβας. Οπότε το άγχος μου τώρα είναι πόσο θα κρατήσει με τη μεταχείριση που κάνω εγώ. Που είπαμε, δεν το προσέχω και άπειρα, γιατί το μηχανάκι, είπα, εκτίθεται πάρα πολύ στα καιρικά φαινόμενα. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να το προφυλάξω πέρα από τον γκαράζ. Επίσης, τώρα έλεγα να πάω να το πλύνω κιόλας, αλλά από ό,τι άκουσα, έρχονται βροχές το Σαββατοκύριακο. Σήμερα είναι Παρασκευή. Και θα έρθει πάλι αυτή η αφρικανική σκόνη, οπότε δεν το ψήνω. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Παιδιά, θα είμαστε εδώ πέρα να δείξουμε κι αν θα κρατήσει σέλα στον καιρό. Οπότε έκανα τεστ με λακκούβες, παιδιά, τα πάει πάρα πολύ καλά. Έκανα και τεστ απότομο φρενάρισμα, παιδιά, είναι και αντιολισθητική. Οπότε βοηθάει φουλ αυτό, μην έρχεσαι μπροστά πίσω. Άνετε και ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Subscribe, like, comment, share για να βοηθήσετε και να στηρίξετε το κανάλι. Ρίχτε και ένα follow στο Instagram γιατί είστε γαμάτοι. Εμείς θα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά. Γεια σας.